Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, κύριες πανεπιστημιακοί, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής, συνάδελφοί μου και κύριε πρώην Υπουργέ, κύριε Παράσκευόπουλο και συνάδελφοί μου βουλευτές, ε, Καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων καθώς και τους συμμετέχοντες για τη διοργάνωση του παρόντος συνεδρίου με θέμα την πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση στη δημοκρατία του 21ου αιώνα. Μολονότι οι πολλαπλέ εκφάνσει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολιτεύματο έχουν αναλυθεί διεξοδικά στο παρελθόν, οι προκλήσει που ανακύπτουν από το διαρκώ μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο δημιουργούν την ανάγκη συνεχού αναστοχασμού πάνω στο θέμα. Στι μέρε μα, λοιπόν, και για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό μετά το τέλο του καταστροφικού Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η δημοκρατία διανύει μια περίοδο γενικευμένη κρίση. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνέ επίπεδο, οι πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει έχουν οδηγήσει στην αμφισβήτηση του ίδιου του πολιτεύματο. Ενώ εξακολουθεί να απολαμβάνει τη σχεδόν οικουμενική αποδοχή ω πολιτιακό σύστημα, υπάρχει διάχυτη την ίδια στιγμή μια γενικευμένη εντύπωση αδυναμίας τη δημοκρατία να ανταπεξέλθει στις νέε προκλήσει. Την τελευταία δεκαετία, η αίσθηση εμπιστοσύνη των πολιτών προ του κρατικού και ευρωπαϊκού θεσμού μειώνεται, προκαλώντα είτε αισθήματα διαφορία είτε αρνητικού συνειρμού. Η στροφή μερίδα πολιτών προ ακραία συντηρητικού και ακροδεξιού πολιτικού σχηματισμού, φαινόμενα που δεν διαφαίνεται μονάχα στα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών, αλλά και σε όλε τι πτυχέ τη κοινωνική ζωή, πιστοποιεί τα παραπάνω. Ειδικότερα μιλώντα για τη χώρα μα, οι συνέπειε του καθεστώτο επιτροπή ω προ τη λειτουργία του πολιτεύματο είναι πια παραπάνω από ορατέ και έχουμε και δημόσια αναφερθεί σε αυτέ. Τα ζούμε. Η χάραξη πολιτική και η λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση εξαρτάται πια αποφασιστικά από υπερεθνικού οργανισμού. Ω συνέπεια αυτού, επηρεάζεται σημαντικά η δυνατότητα νομοθέτηση προ όφελο του δημοσίου συμφέροντο, γεγονό που δημιουργεί το ερώτημα για το αν τελικά η παραγωγή πολιτική εξακολουθεί να πηγάζει από του δημοκρατικού θεσμού και τη λαϊκή κυριαρχία μέσω αντιπροσωπευτικών διαδρομών. Επιπλέον στην αποδυνάμωση της νομοθετικής εξουσίας συντέλεσε και η δίκηση μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, πρακτική που εγκαθιδρύθηκε στο παρελθόν, δημιουργώντας μια ιονή έκτακτη και επίγουσα νομοθετική λειτουργία, η οποία δεν συνάδει πάντα με αντικειμενική τεκμηρίωση. Η θεσμική αυτή κρίση συνέβαλε και στη διάβρωση της ήδη τραυματισμένης σχέσης πολίτη κράτους. Η κρίση εμπιστοσύνη απέναντι στου θεσμού προπήρχε, καθώ η ταχύτατη οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών δεν υποστηρίχθηκε από έναν διοικητικό εξορθολογισμό, αφήνοντα έτσι περιθώρια για την εγκαθίδρυση ενό συστήματο γνωριμιών, πελατειακό σύστημα. Οι γενικευμένε αντιδράσει των πολιτών κατά την μνημονιακή περίοδο, που προκλήθηκαν από τι πολιτικέ ακραία λιτότητα και περικοπών, αντιμετωπίστηκαν μερικές φορές με δυσανάλογες μεθόδους καταστολής, βαθαίνοντας έτσι και το χάσμα μεταξύ θεσμικής εξουσίας και κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εντάθηκε η αποστασιοποίηση των ψηφοφόρων από τα τρέχοντα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, οδηγώντας είτε σε αδιαφορία είτε στην οργάνωση εξωθεσμικών πολιτικών σχηματισμών, αρνητικών και πολέμιων των δημοκρατικών θεσμών και άκρητα επιθετικών προς κάθε τύπου σχετίζεται με την πολιτική και τους πολιτικούς. Προκειμένου να εμβαθύνουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλειδονισμών της εγχώριας πολιτικής σκηνής, είναι αναγκαίο να αναλογιστούμε την Ελλάδα σαν ένα οργανικό κομμάτι του συνόλου των χωρών που απαρτίζουν την πολιτική και οικουμενική ένωση και η οικονομική ένωση στην οποία η χώρα ανήκει, την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαιτέρως. Αυτή τη στιγμή, η τελευταία διανύει μια πρωτοφανή κρίση πολιτικής νομιμοποίηση. Οι πολιτικές επιλογές των Ευρωπαίων πολιτών καταδεικνύουν τη ροπή σε πολιτικά πρόσωπα και σχηματισμούς που χρησιμοποιούν κατεξοχήν απλοϊκή και αφοριστική λαϊκίστικη επιχειρηματολογία. Η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κορυφαίο το Βρετονικό που αποτελεί την πρώτη σαφή λαϊκή εντολή εξόδου από την Ένωση δεν είναι μονάχα ενδείξεις της δυναμικής του ευρωσκεπτικισμού αλλά είναι και ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης δομικών ζητημάτων του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που αφορούν τόσο στην αντιπροσώπευση όσο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων στη Γαλλία και Γερμανία το 2017 θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση νέων πολιτικών ισορροπιών και στην ανάληψη ή μη πρωτοβουλειών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε τα αίτια αυτή τη κρίση, χρειάζεται να θέσουμε ερωτήματα που να αφορούν τόσο στο περιεχόμενο των το χαρακτηριστικών του ιδίου του δημοκρατικού περιεχομένου, όσο και στο μετασχηματισμό τη σχέση των πολιτών με τους του θεσμικού πυλώνε του. Βιώνουμε μια περίοδο όπου το μεταπολεμικό κράτος της κοινωνικής πρόνοιας θα γίνει μακρινή ανάμνηση του παρελθόντος. Αν δεν επέμβουμε αποφασιστικά, ενώ ο κίνδυνος του αποδημοκρατισμού του ίδιου του πολιτεύματος της δημοκρατίας προς όφελος της εύρεθμης λειτουργίας του πεδίου οικονομίας είναι εξαιρετικά ορατός. Η εγνωσμένη ανάγκη αποκατάστασης του πεδίου οικονομίας έχει υπερκεράσει όλους τους τομείς λήψεων πολιτικών αποφάσεων. Όσο η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία δεν αφουγκράζονται τι ανάγκε των πιο αδύνατων πολιτών, τόσο η δημοκρατία θα δυσκολεύεται να βρει το βηματισμό τη και θα κινδυνεύει να μείνει ένα κουφάρι άδειο από ψυχή και ζωή, απαρτιζόμενο μονάχα από ιστού τυπικότητα. Καθώ το δημοκρατικό πολίτευμα παραμένει ένα ανεκτήμητο αγαθό, το οποίο όμω απειλείται σημαντικά, είναι αναγκαίο να κρατήσουμε αδιάκοπη τη συζήτηση περί τη επικαιροποίηση των προταγμάτων τη δημοκρατία, χωρί όμω να λησμονούμε τα δομικά συστατικά τη. Ο Δήμο, από τον οποίο πήγαζε η εξουσία τη λήψη των αποφάσεων, υφίσταται ακόμη και σήμερα σαν ένα πεδίο όπου συντίθενται και συγκρούονται γνώμε, αποτελώντα ταυτόχρονα ένα πολιτικό σώμα, ολοένα αδιευρυνόμενο, στο οποίο προστίθενται νέες κατηγορίες πολιτών που μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο στα δημόσια πράγματα. Η κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση προϋποθέτει τη διαρκή όσμωση και ανταλλαγή ιδεών, επιθυμιών και στοχοθετήσεων ανάμεσα στους αντιπροσώπους και τους πολίτες. Διανύοντας μια εποχή όπου οι πολιτικοί με την οικονομική σφαίρα έχουν όλο και περισσότερο αλληλοεπικαλυπτόμενα πεδία δράσης, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε την επικαιρότητα της έννοια της λαϊκής κυριαρχίας ότι δηλαδή όλε οι εξουσίε πηγάζουν από το λαό και ασκούνται προ το συμφέρον του λαού. Έννοιε σαν και αυτοί μπορεί να μοιάζουν χιλιοειπωμένε, ωστόσο αποτελούν θεμελιακό συστατικό του δημοκρατικού πολιτεύματο και διασφαλίζουν την εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία του. Επιτρέψτε μου να σα πω και δύο λόγια από καρδιά και από στήθου, διότι είχα δύο εμπειρίε τον τελευταίο μήνα, ιδιαίτερε σημαντικέ για μένα, αλλά είναι και πιο έτσι ευρύτερες πριν να, μόλις χθε γυρίσαμε από την Μόσχα όπου τη Ρωσία όπου έγινε δυνατό να συζητήσουμε εκεί με την πολιτική ηγεσία και για πρώτη φορά δόθηκε και η δυνατότητα να μιλήσω στο, στη Βουλή επί της ουσίας των αντιπροσώπων των βουλευτών των 88 περιφερειών μια χώρα η οποία είναι ε, ένα μεγάλο κομμάτι του υπάρχοντος κόσμου ως έκταση, ως διαφορετικές οντότητες, θρησκείες, προελέψεις, κοινωνικές, ταξικές καταστάσεις. Να καταλάβετε, οι αρκετοί βουλευτές εκεί κάνανε, είχαν διαφορά στην ώρα από 8 έως 10 ώρες. Οι, οι, τι περιφέρειες τις οποίες εκπροσωπούσαν είχαν σε σχέση με τη Μόσχα 8 ή 10 ώρες διαφορά με τους μεσεμβρινούς ε, από ότι ε, η Μόσχα. Και ήταν πραγματικά μια μεγάλη εμπειρία πως και μέσα από, τις, μέσα από τα διάφορα επίπεδα αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση που έχουν, μπορεί μια τόσο τεράστια χώρα και στη σύγχρονη εποχή και τα κοινωνικο και τα άλλα τη θέματα να τα θεσπίζει, να τα θεσμίζει, να τα προχωράει. Αυτό ήταν στον απόϊχο της σημαντικής ομιλίας του Προέδρου Ομπάμα στην, στην Αθήνα. Και θα ήθελα να πω ότι η, ε, όλη η αντίληψη αυτής της ομιλίας ήταν μια αποθέωση της ε, ε, παγκοσμιοποίησης έτσι όπως αυτή σήμερα έχει ε, στοιχιστεί, έχει διαμορφωθεί στο όνομα του να αποφύγουν μια, ε, μια αναδίπλωση, ε, όχι μόνο περιφερειακή, αλλά παγκόσμια, σε εθνικές πολιτικές προστατευτισμούς κτλ. κάτω από το απόϊχο της εκλογής Τραμπ. Και ύστερα με τον ίδιο τρόπο μίλησε και στο Βερολίνο. Στην Αθήνα του δόθηκε η δυνατότητα να να κάνει έναν ύμνο στη δημοκρατία συνδέοντας ότι μπορεί να είναι πράγματι και το κύτταρο και η οδός δόση σημερινή παγκοσμιοποίηση και ο τρόπος ο τύπος και η κορυφή που έχει φτάσει για την εμπέδωση της δημοκρατίας αντιλαμβανόμαστε πως αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τη σύγχρονη εποχή που θα έπρεπε να συζητηθεί. Διότι προφανώ δεν είναι έτσι, αλλά δεν είναι και το αντίθετό του. Δηλαδή, είναι φανερό πω όταν, στο πλαίσιο αυτή της παγκοσμιοποιημένη κατάσταση, διαμορφώνονται οι προποθέσει για τι υπερατλαντικές συμφωνίε, τι εμπορικέ που θα αντικαταστήσουν τον ΠΟΕ διότι περί αυτού πρόκειται και όπου δεν υπάρχει ίχνος ε, δημοκρατίας με την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας ή της ε, ε, αντίληψης των ε, κρατών αλλά είναι μια πασιφανής και πλήρης επικυριαρχία των νόμων με των μεγάλων πολυεθνικών εταιρεών που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο αυτό, αυτής της συμφωνίας χάρη, και σε άλλους τομείς μπορεί να το δει κανείς. είναι ζητήματα αμφιλεγόμενα, ανοιχτά ε, όπου προφανώς χρειάζεται η παραπέρα ε, διερεύνησή τους και συζήτησή τους. Και με αυτή την έννοια είμαι πραγματικά ευτυχής ότι το Ίδρυμα της Βουλής βάζει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, α, ανοίγει θέματα, τα καλλιεργεί, τα συζητάει, έτσι ώστε και αυτές οι πτυχές της πιο εμπράγματης έτσι, πολιτικής και του τι συμβαίνει σήμερα και μπορεί να συμβεί μεθαύριο κάποια στιγμή, να βρούνε ε, το έδαφος για τη συζήτησή τους ε, σε όλο το επίπεδο, όχι μόνο στα πανεπιστήμια αλλά και μέσα στην ίδια τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.